Καλώς ήρθατε, κυρία Κανέλη, και πάλι καλημέρα, στο 7, αγαπητή Λιάννα. Καλή χρονιά. Και λέω, θα το σχολιάσει. Θα την ερεθίσει αυτό το θέμα και θα το σχολιάσει. Έγραφα γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, στο Ζωσπάστη. Η πανδημία είναι ευκαιρία για το κεφάλαιο και για την αύξηση της ψαλίδας. Πλούτησε πάρα πολλοί κόσμος και θα εξακολουθήσει να πλουτίζει. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς, έτσι, να είναι ευκαιρία. Μόνο σε άλλο κόσμο. Μόνο με εντελώς διαφορετικό σύστημα. Μόνο σε ένα σοσιαλιστικό κόσμο και, αν θέλετε, και σε έναν κομμουνιστικό κόσμο. Μάλιστα. Αλλιώς αυτά τα πράγματα εμφανίζονται ως φυσικά. Σ' άκουγα πριν, να μιλάμε στον ελληνικό μεταξύ μας. Σ' άκουγα πριν που έλεγες ότι μπήκανε στο Καπιτόλιο. Μπήκανε στο Καπιτόλιο και σήμερα έχουμε μάθημα δημοκρατίας από το Twitter, το οποίο κόβει, λέει, το λογαριασμό του Τραμπ. Μα με το Twitter και τα tweet του Τραμπ, επί 4 χρόνια, ο Μάσκ, η παρέα του και όλοι οι υπόλοιποι έχουν πλουτίσει. Έβγαινε, έκανε μία δηλωσούλα, ανεβοκατεβαίνανε οι τιμές των μετοχών, μαζευόντουσαν τα λεφτά και προφανώς και αυτός και η παρέα του τσεπώνανε τα εκατομμύρια άλλη, των εκατομμυρίων. Όμως, τώρα, δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας. Όχι, αλλά δεν είναι από το θέμα άλλη, της συζήτησής μας. Μπορούμε να αλλά τώρα, απορρίψουμε να την τεχνολογία. Να ήρωα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ειλικρινά το λέω. Ως μεγάλο προσφέροντα στην ανθρωπότητα, δεν μπορώ. Μα και να στεναχωρηθώ δεν που ο Γκέιτς πήγε δεύτερος. Να διευκρινίσω κάτι, Λιάννα. Δεν μπορώ να στεναχωρηθώ. Είσαι η μόνη καλεσμένη στην οποία θα μιλήσω στον ελληνικό. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι. Εμείς το επιλέξαμε αυτό το θέμα ως ένα θέμα διαφορετικό. Όχι ως ένα θέμα το οποίο ασπαζόμαστε καλά και τον θαυμάζουμε. Μα, πολύ, έτσι, καλά το κάνετε. Πολύ καλά κάνετε, γιατί αυτά ένιωσα παίζουν. Ένιωσα την ανάγκη να το πω. Αυτά παίζουν. Αυτά παίζουν παντού, παντού. Παίζουν στα διαδίκτυα, παίζουν παντού. Ρυθμίζουν χρηματιστήρια εκ των πραγμάτων. Φτιάχνουν τάσεις και κυρίως φτιάχνουν ψευδεστήσεις. Νομίζει κάποιος ότι ξυπνάει ένα πρωί και μπορεί να γίνει και αυτός Elon Musk. Γιατί ο Elon Musk είχε το χρυσό μυαλό, βγήκε από χρυσή κοιλιά, είχε χρυσό σπέρμα μπαμπάς του με τις συνθήκες και έγινε που κάτι σπουδαίο. Όλοι οι πολίτες του πλανήτη δεν έχουν τέτοιες αυταπάτες. Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σκληρά και να έρθω στο 20. Έχουν αυταπάτες ακόμα. Έχουν αυταπάτες ακόμα. Έτσι λέει. Ναι, γιατί ξεχνάνε. Και φροντίζουμε εμείς, πολλοί, όλοι μας, να ξεχνάνε. Και το λέω το εμείς, εντάξει, συναδελφικά, ας πω. Λοιπόν, φροντίζουμε. Λιάννα, πρωτόγνωρες συνθήκες κυριάρχησαν στη ζωή μας αυτή τη χρονιά. Οικειοθελώς, θα έλεγα, βάλαμε φρένο σε πάρα πολλές από τις ελευθερίες μας, διότι διακυβεύεται η ζωή μας. Ήταν σε κάθε περίπτωση μια διαφορετική χρονιά το 20. Ας δούμε τώρα το 21 πώς θα εξελιχθεί, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία και στο μεγάλο τοπίο, αλλά και στο μικρό. Στο μικρό εδώ ανοίγουμε τα σχολεία. Ως πρώτο μέτρο στα βάλα όλα, νομίζω, στο καλάθι. Νομίζω. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καινούργια χρονιά με αισιοδοξία, με πείσμα, με ανέβασμα του πήχη των λαϊκών απαιτήσεων στον ουρανό και με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Mm-hmm. Προτάσεις απαιτήσεις. Απαιτήσεις προτάσεις. Να ανοίξουν τα σχολεία, ναι. Πώς να ανοίξουν τα σχολεία. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με αρέωμα των παιδιών. Με παραπανήσιες προσλήψεις, με συνεχή τεστ, όλα δωρεάν. Να ανοίξουν και να ξανανοίξουν 500 φορές. Όχι, και να ανοίγουν, όχι μόνο εκεί. Και στις οικογένειες και να στα δούμε, παιδιά. Πάμε να δηλαδή δούμε πρέπει το να αντιμετωπίσουμε ως ανάγκη το παιδί. Αλλά αυτό για να το κάνεις, πρέπει προηγουμένως το καλοκαίρι, για παράδειγμα, να έχεις προετοιμάσει τους δασκάλους και να τους έχεις εφοδιάσει με το υλικό και τους μαθητές. Να έχεις κάνει και πρόβα πριν ανοίξουν τα σχολεία για το ενδεχόμενο να κάνεις τηλεκπαίδευση. Δεν μπορούν όλα τα σχολεία, γιατί δεν έχουν όλα τα σχολεία τις υποδομές. Δηλαδή υπάρχουν σχολεία στο κέντρο της Αθήνας που δεν θες όχι το παιδί σου να στείλεις. Μην το συζητάμε. Για το οποίο δεν έχει γίνει τίποτα και οι ευθύνες είναι πολλαπλές. Ότι το παιδί χρειάζεται σχολείο και χρειάζεται εκπαίδευση, υπάρχει και κοινωνικότητα, και βέβαια ότι δεν μπορεί με τίλε να γίνουν όλα. Μα είναι συνυφασμένη όλα η κοινωνικότητα, όχι. Με την εκπαίδευση στο παιδί. Η ψυχολογική επίπτωση είναι τεράστια. Ποιος θα αποφασίσει ότι ανοίγουν τα σχολεία. Αν αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ,
ή είναι κάτι για να πάρει την προσοχή από κάτι άλλο. Κακό σε λίγο θα συνδεθούμε αυτό με λέω. Την κυρία δηλαδή, Μαρίτσα αν είναι Τσολιά, η σύγχυση επιτροπής και... των λοιμοξιολόγων, εάν οι εισηγήσεις και οι δηλώσεις δεν είναι αντιφατικές και αν κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το αποτέλεσμα των αποφάσεων που γίνονται. Αυτό όμως, πρόσεξε, έχει μία λεπτομέρεια που άμα δεν τη συζητήσει κάποιος σε κάποια σοβαρή επιτροπή, πρέπει να αλλάξεις και πολιτική. Διαφορετική ώρα προσέλευσης των παιδιών του δημοτικού, πρόσεξε, δημοτική, δημοτικά και επικαινή παιδαγωγία. Να τα συζητήσουμε έτσι με την κυρία και Τσολιά. Και παιδική σταθμή. Θα μας ένα λεπτό. Να τελειώσω μόνο μία φράση. Θα το συνεχίσουμε. Ποιος γονιός σήμερα έχει ωράριο τέτοιο που να του επιτρέπει και να ξέρει ότι μπορεί να προσαρμοστεί στα διαφορετικά ωράρια του πήγαινε και του πάρε το παιδί από το σχολείο. Ναι. Πρόβλεψη υπάρχει για αυτόν που δεν μπορεί. Τα ωράρια των γονιών είναι διαλυμένα. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι μπορεί να πρέπει να είναι 10 ώρες μπροστά στον υπολογιστή και τώρα πια έχουν και τρόπο να σε ελέγχουν μπροστά στον υπολογιστή στην τηλεργασία. Στην καλύτερα των περιπτώσεων. Στην άλλη που θα είσαι με βάρδια. Και θα είναι άλλη μέρα ο άντρας, άλλη μέρα η γυναίκα, άλλη ώρα ο άντρας, άλλη ώρα η γιαγιά και άλλη ο παππούς. Ποιος στον κόρακα θα το πάει και θα το φέρει το παιδί με διαφορετικό ωράριο. Και πώς θα προσαρμοστεί. Θα πρέπει να δηλαδή, είναι ευέλικτες οι επιχειρήσεις να δείξουν μία ευελιξία στις ανάγκες αυτές των γονιών. Είναι πολύ πάμε να δώσουμε το mail της εκπομπής Λιάννα, 7@papakiert.gr, για τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Πάμε να χαιρετήσουμε και την κυρία Μαρίζα Τσολιά, η οποία... καλό μεσημέρι, κυρία Τσολιά. Είναι. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι. Καλή χρονιά να έχουμε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Η κυρία Τσολιά, πέραν του ότι είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, είναι επιπλέον και καθηγήτρια παιδιατρικής και, και παιδιατρικής λοιμοξιολογίας στο ΕΚΠΑ. Τι να πω, να αρχίσουμε από τα σχολεία. Έθεσε κάποια ερωτήματα η κυρία Κανέλη. Εσείς βεβαίως μπορείτε να μας απαντήσετε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των παιδιών. Συμβουλευτική είναι η θέση της. Βεβαίως. Συμβουλευτική είναι η θέση της. Δεν χαράσει η πολιτική. Μην τις φορτώσουμε και την πολιτική στο κεφάλι. Δεν χαράσει η πολιτική. Συμβουλεύει. Έχει σημασία. Δεν αποφασίζει βεβαίως πολιτικά. Αλλά το αν θα την ακούσει κάποιος όλοι ή αν δεν θα την ακούσει την γνώμη της, είναι πολιτική. Ναι. Συνήθως η κυβέρνηση λέει ότι παίρνει τα μέτρα με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Έτσι δεν είναι, κυρία Τσολιά? Ναι. Εισηγηθήκαμε να ανοίξουν τα σχολεία γιατί είναι πάρα πολύ καιρό κλειστά. Είναι περισσότερο από 2 μήνες κλειστά. Το να είναι κλειστό το σχολείο έχει πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες που μπορεί να είναι και μακροπρόθεσμες, τόσο όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, τη μάθηση, το αναπτυξιακό δυναμικό που μπορεί να επηρεάσει και μακροχρόνια το μέλλον ενός παιδιού. Το πώς συνδέει δηλαδή το την ψυχική του υγεία. Με την ψυχική ακριβώς του κατάσταση. Ναι, αυτό όσο μικρότερη είναι η ηλικία, το να στερηθεί τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, την κοινωνικότητα που έχει το σχολείο, το παιχνίδι και όλα αυτά, είναι η κοινότητα του παιδιού είναι το σχολείο του. Επομένως, αν απομακρυνθεί από αυτό, δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά ό,τι πηγαίνει μαζί με αυτές, η κοινωνικότητα, το παιχνίδι και όλα αυτά, και το αναπτυξιακό δυναμικό, το πώς επηρεάζουν το αναπτυξιακό δυναμικό του παιδιού. Γι' αυτό, αν στερηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενδεχομένως να είναι οι συνέπειες μακροπρόθεσμες στη δυνατότητα αυτού του παιδιού να εκπαιδευτεί αργότερα, να αποκτήσει δεξιότητες και να γίνει ένας παραγωγικός ενήλικας. Η εβδομάδα αυτή είναι κρίσιμη για να δούμε τα αποτελέσματα της ιατρικής, της εορταστικής χαλάρωσης και φαντάζομαι ότι από τα αποτελέσματα αυτά θα κριθούν και οι επόμενες εισηγήσεις σας για το αν θα ανοίξουν οι επόμενες βαθμίδες των σχολείων, για το αν θα ανοίξει το λιανεμπόριο που είναι μια ολόκληρη ιστορία, οικονομική και κοινωνική, γιατί εδώ καταστρέφονται οικογένειες. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει πάρα πολλά μικρά μαγαζιά ακόμη, ευτυχώς ή δυστυχώς, ευτυχώς λέω εγώ. Εδώ κρίνονται πάρα πολλά. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Πριν μπορώ να προσθέσω μία ερώτηση που μια και σας βρήκα, αποκλείεται να χάσω την ευκαιρία. Σας άκουσα. Έχετε και παιδαγωγικό υπόβαθρο εκ των πραγμάτων.
να λέτε, γιατί τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες. Ήθελα με το χέρι στην καρδιά να σας ρωτήσω και δεν είναι, είναι πολύ ανοιχτή η ερώτηση. Έχει αντικατασταθεί η έννοια γνώσης από τη λέξη δεξιότητες? Όχι, όχι, εννοώ και, και τις γνώσεις. Δεν εννοώ μόνο τις δεξιότητες. Εννοώ μακροπρόθεσμα. Σας συγκετεύω. Ναι. Να βάζετε το γνώσεις και δεξιότητες. Όχι, τα είπα σε συνδυασμό, νομίζω. Ναι, όχι, με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Έχει ναι, γίνει, ναι, απολύτως. Ναι, ναι. Εγκαταλείψαμε την έννοια μαθαίνω. Εγκαταλείψαμε την έννοια γνωρίζω. Και έχουμε πει στις δεξιότητες. Όχι, είπα για την εκπαίδευσή τους γενικώς. Το τόνισα και το ένα και το άλλο. Χαίρομαι, λοιπόν, χαίρομαι, κυρία Τσολιά, για πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν είναι κρίσιμη. Σωστά το είναι κρίσιμη γιατί... Ναι, ναι, καθώς χρειαζόμαστε λίγο ακόμα καιρό για να δούμε το επιδημιολογικό προφίλ πώς θα έχει δημιουργηθεί μετά τις γιορτές. Γι' αυτό χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα, μια εβδομάδα, 10 μέρες, για να πούμε τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των εορτών, ποιες ήταν οι συνέπειες των συναθρήσεων και ούτω καθεξής. Οπότε άρα θα ξέρουμε... μην περιμένουμε ανοίγματα πέραν του δεκαημέρου, εφόσον όλα πάνε καλά. Ναι, τότε θα ξέρουμε βεβαίως. Αν όλα πάνε τόσο καλά, κανείς δεν θέλει να μένουν κλειστές οι δραστηριότητες, αλίμονο. Απλώς είπαμε τώρα να ανοίξουν τα σχολεία. Τα σχολεία θεωρούνται κατά τάση στις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως είναι το σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε. Και στη βιβλιογραφία, τουλάχιστον την παιδιατρική, έτσι κυριαρχεί. Είναι πνευματική τροφή, καλά κάνετε και το ακριβώς. Είναι λοιπόν απαραίτητες υπηρεσίες και θα πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα να ανοίξει το σχολείο, δεδομένου ότι είναι τόσο πολύ καιρό κλειστό. Και γι' αυτό είπαμε να μην ανοίξουν ταυτόχρονα πολλές δραστηριότητες, ώστε να δοθεί ένα προβάδισμα και επίσης να μπορέσουμε να καταγράψουμε τι συνέπειες θα έχει στην επιδημιολογία για το άνοιγμα. Αν τα λύγουμε όλα μαζί, μετά θα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και οι συνέπειες στην επιδημιολογία. Άρα η επόμενη προτεραιότητα ποια είναι, το λιανεμπόριο ή οι επόμενες βαθμίδες του σχολείου? Κατά την άποψή μου, να μην χρειαστεί να τα κλείσουν. Ξανά, ελπίζω να μην χρειαστεί. Ελπίζω να μην βρεθούμε μπροστά σε τόσο μεγάλη έκπληξη. Και η ευχή μας και... Αν τα πράγματα πάνε πολύ καλά, πολύ άσχημα, ασφαλώς κλείνουν και τα σχολεία. Ξανά. Αλλά όπως λέμε, ανοίγουν πρώτα και κλείνουν τελευταία. Ωραία. Επομένως, σας ευχηθούμε ότι δεν θα χρειαστεί. Άρα η επόμενη προτεραιότητα, εφόσον τα πράγματα πάνε καλά, είναι το λιανεμπόριο ή οι επόμενες βαθμίδες? Γιατί θα γίνεται ένα-ένα, όπως είπατε. Εντάξει, αν ανοίξει τρίτη λυκείου, δεν εμποδίζει να ανοίξει και το λιανεμπόριο. Θα το συζητήσουμε. Με click away το βλέπετε ως πιο πιθανό? Αρχικά ναι. Ναι, ναι. Να ανοίξει τελείως κατευθείαν από την αρχή δεν το βλέπω πολύ το πιθανό. Click in shop, δηλαδή. Είναι η προσωπική γνώμη, αλλά... Συνέχεια, ναι. Να πάμε τώρα στο θέμα του εμβολιασμού, που είναι πάρα πολύ βασικό. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι, 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 βεβαίως. Στην Επιτροπή μέσα τίθεται και κάποιες ερωτήσεις που εμείς τις αντιμετωπίζουμε ως πολιτικοί από τους πολίτες κάθε μέρα. Ειλικρινά σας το λέω. Και προσπαθώ μάτωχνα να σας μεταφέρω μερικές από αυτές. Μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, τηρείς τις αποστάσεις σου και ψωνίζεις για να φας. Το ίδιο δεν πρωτοκάλεις στο βιβλιοπωλείο? Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ναι, ξέρετε γιατί, ότι. Γιατί άμα περιμένεις στο πεζοδρόμιο για να πάρεις το βιβλίο, δεν περιμένεις στο πεζοδρόμιο για να πάρεις το χαρτί της τουαλέτας? Α, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει το click away στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αστειεύομαι. Λέω, θέλω είναι να πάρα πω πολύ δύσκολο. Ότι για έναν χώρο, λέω για παράδειγμα το βιβλιοπωλείο, σωστά? Μιλάμε για τα κομμωτήρια, αλλά δεν έχω δει να μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα ο εμβολιασμός των οδοντογιατρών. Και σαν γιατρός που είσαστε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από όλες τις ειδικότητες, μία από τις ειδικότητες που δεν μπορεί να μην είναι κοντά στο αναπνευστικό σύστημα, είναι οι οδοντογιατροί. Ναι. Όχι, θα μπουν και οι οδοντίατροι. Έχω ακούσει τους οδοντογιατρούς. Είναι άλλο θέμα τώρα αυτό, βέβαια, αλλά θα μπουν και οι οδοντίατροι. Δεν είναι, γιατί μπαίνουμε στο εμπόριο μετά με την αντίληψη ότι το εμπόριο είναι μόνο η κατανάλωση ειδών. Καταρχήν, έχουμε τις πρώτες ερωτήσεις από τους τηλεθεατές μας. Εσύ, Λιάννα, έχεις χαιρετισμούς. Τους αντιγυρίζω σε όλους και σε όλες. Για σας, κυρία Τσολιά, υπάρχει μία ερώτηση. Νομίζω ότι την έχετε απαντήσει, αλλά εγώ πρέπει να την πω. Ότι γιατί, εφόσον είναι, αναγνωρίζεται ως Επιτροπή, όχι εσείς προσωπικά βέβαια, έτσι, μην το προσωποποιήσουμε. Έχουμε εδώ την κυρία Τσολιά. Εννοείται. Και πυρομαδόν. Εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Άμα να αρχίσουν να βλέπουν σαν το Μητσοτάκι, τι βάψαμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Γιατί ενώ αναγνωρίζεται ως τόσο σημαντικό το σχολείο, γιατί έμειναν τόσο καιρό κλειστά τα σχολεία?
Κοιτάξτε, ήταν αυτό που έγινε στη Βόρειο Ελλάδα, το οποίο ήταν όταν φτάσουν και γεμίζουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας και έχουμε τόσους θανάτους και το σύστημα υγείας δεν μπορεί να τραβήξει άλλο, είναι στα όρια του. Εκεί τα κλείνεις όλα. Γιατί δεν μπορείς και να διακινδυνεύσεις ανοίγοντας. Καθυστέρησε πολύ να βελτιωθεί η κατάσταση. Και συνεπώς δεν είναι δυνατόν, όταν είπαμε τα κλείνουμε τελευταία τα σχολεία, αλλά όταν δεν αντέχει άλλο το σύστημα, κλείνουν και τα σχολεία. Κυρία Τσολιά, πάμε στο σχολείο. Τα σχολεία θα ανοίγουν τα πρώτα μετά τον τουρισμό, Πάμε στον εμβολιασμό, μείνουμε άλλο στα σχολεία. Προσπαθώ να κάνω διαχείριση του χρόνου για τα θέματα της επικαιρότητας. Έχει εμβολιαστεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, έχετε εικόνα γιατί είστε στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού? Θα μπουν και άλλα νοσοκομεία τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουν μπει αρκετά. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών. Ενεργοποιούνται στη συνέχεια και άλλα νοσοκομεία και σιγά σιγά θα εμβολιαστούν και οι ιατροί που δουλεύουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία, όλοι. Ιδιώτες και ούτω καθεξής. Έως τις 20 Ιανουαρίου που θα αρχίσουν οι υπερήλικες άνω των 85 ετών, θα έχει εμβολιαστεί όλο το νοσηλευτικό προσωπικό? Δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια αν θα έχει πλήρως ολοκληρωθεί, αλλά θα έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και να έχει ολοκληρωθεί. Το ποσοστό της άρνησης πόσο είναι στο υγειονομικό προσωπικό? Είναι γύρω στο... Για να μιλήσω για το δικό μας νοσοκομείο, γιατί δεν ξέρω γενικά, δεν έχει αναφερθεί ένα τέτοιο ποσοστό. Γενικά δέχονται να εμβολιαστούν γύρω στο 55-60% από ό,τι έχω ακούσει. Ναι. Άρα αφήνεται ένα 40% σε ένα... ρίσκο ελεύθερης βούλησης, τι να κάνουμε, υποχρεωτικό εμβολιασμό? Όχι. Δεν μπορεί αφήνεται να γίνει. Λοιπόν, ένα ποσοστό. Αφήνεται παθητική φωνή. Αφήνονται μόνοι τους, όσοι δεν ήθελαν. Αφήνεται, αφήνεται. Είναι ένα γενικό. Μα δεν είπα εγώ για κάτι τέτοιο. Αυτό όμως θα πρέπει να το επεκτείνουμε κατά αναλογία και στο γενικό πληθυσμό. Αυτή ήταν η ερώτηση. Αν το επεκτείνουμε στο γενικό πληθυσμό, τότε ο τρόπος υπολογισμού και εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού πρέπει να πάρει άλλη μορφή, άλλες ταχύτητες και, εν πάση περιπτώσει, λίγο σοβαρότερη αντίληψη για την αντιμετώπιση της γενικευμένης αντιεμβολιαστικής αμερικανόπνευστης πρακτικής που επικρατεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Ελλάδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παντού πριν αλλού. Πριν πάμε στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού, στην ερώτησή σου εγώ θα ήθελα να προσθέσω άλλο ένα στοιχείο να απαντήσει συνολικά η κυρία Τσολιά. Ποιο είναι εκείνο το ποσοστό του πληθυσμού που αν εμβολιαστεί μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς? Ναι. Στο βαθμό που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Κανένα. Θα πρέπει με αυτή τη λογική. Ναι, ανάλογα, υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος με τον οποίο υπολογίζεται. Αδράν ένα εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 70%, θα πρέπει να εμβολιαστεί ένα 70% του πληθυσμού. Όμως αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί εξαρτάται πόσο έχει κυκλοφορήσει ο ιός και πόσοι έχουν στην κοινότητα τη συγκεκριμένη ανοσία. Αν έχει ένα 10% ήδη ανοσία, άρα μειώνεται το ποσοστό που πρέπει να εμβολιαστεί. Επίσης, αν χρησιμοποιούνται μέτρα προστασίας στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει. Σε γενικές γραμμές ισχύει αυτός ο τύπος που με βάση αυτόν για 70% αποτελεσματικότητα πρέπει να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού. Το βλέπετε εφικτό? Και σε επίπεδο επάρκειας εμβολίων, διότι είναι ένα θέμα που έχει τεθεί και εδώ θα σας θέσω κάποια πολιτικά ερωτήματα που έχουν τεθεί μέσα από την... θα σου θέσω, Λιάννα, μέσα από τη διαδικασία. Έχω όμως και εγώ ένα πολιτικό ιατρικό ερώτημα. Να το αθροίσω στο δικό σου, γιατί από χθες και από σήμερα και από προχθές προκύπτουν και άλλα. Έχουμε εστιάσει στο εμβόλιο. Υπάρχουν όμως και φάρμακα. Υπάρχουν και φόρμουλες. Υπάρχουν και πρωτόκολλα. Υπάρχουν πανάκριβα φάρμακα όπως η ρεμντεσιβίρη. Υπάρχουν μονοκλονικά αντισώματα τα οποία λένε όλοι ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικά στις σοβαρές περιπτώσεις. Είναι ίδια τα πρωτόκολλα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Για παράδειγμα, είναι ίδια σε όλα τα νοσοκομεία? Υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο, το έχει αποφασίσει η Επιτροπή? Υπάρχει επαρκής δόση αυτών των φαρμάκων? Έχουμε κάνει και παραγγελίες για να αντιμετωπίσουμε αυτούς που, αν τα πάρουν, δεν θα μπουν στην εντατική ενδεχομένως ή θα γλιτώσουμε ζωές. Να απαντήσει, δηλαδή, η κυρία Τσολιά. Μιλάμε για τα εμβόλια και σας παρακαλώ πολύ, κυρία Τσολιά, να μου πείτε αν η Επιτροπή έχει βάλει από δίπλα από τα εμβόλια και τη επόμενη μέρα
τη θεραπευτική αγωγή. Απαντήστε το αυτό για να πάμε μετά στο θέμα των μεταλλάξεων. Κοιτάξτε, την ελπίδα μας για να ελεγχθεί η πανδημία την έχουμε στηρίξει στα εμβόλια. Έτσι γίνεται με κάθε λιμωγόνο παράγοντα. Δεν μπορείς να στηρίξεις τις ελπίδες σου για έλεγχο της κατάστασης στη θεραπεία. Ύστερα, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ιογενή λίμωξη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν για τη γρήπη, ούτε για τη γρήπη που τόσα χρόνια γίνεται προσπάθεια, αποτελεσματικό φάρμακο. Επομένως, τις ιογενείς ιδιαίτερα λοιμώξεις δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά με φάρμακα. Η λύση στο πρόβλημα είναι ο εμβολιασμός, να έχουμε δόσεις εμβολίου, να γίνεται ο εμβολιασμός, να μπορέσει να προχωρήσει. Και έτσι εκεί ποντάρουμε. Δεν στηριζόμαστε στη θεραπεία. Όσον αφορά τα πρωτόκολλα, να απαντήσω και αυτό. Η Επιτροπή μας έχει φτιάξει πρωτόκολλα τόσο για την αντιμετώπιση στο σπίτι, όσο και για την αντιμετώπιση των νοσηλευμένων ασθενών. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι από όλα τα φάρμακα, μόνο και το πανάκριβο Remdesivir δεν είναι τόσο πολύ θεαματική η δράση του. Εκείνο που βοήθησε πραγματικά και μειώνει τους θανάτους είναι η απλή κορτιζόνη, δεξαμεθαζόνη. Επομένως, δεν μπορούμε να στηριχτούμε στα φάρμακα αυτή τη στιγμή. Και δεν είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα προκύψουν πολύ αποτελεσματικά φάρμακα έχοντας να κάνουμε μια ιογενή λίμωξη, τόσο γρήγορα τουλάχιστον. Ναι, αλλά πάμε να δούμε. Όταν νοσήσει ο ασθενής, πρέπει να του παράσχει τα πάντα. Παρέχονται τα πάντα, νομίζω. Βέβαια, όταν το σύστημα υγείας πλημμυρίζει, και αυτό γίνεται διεθνώς, με τόσες εισαγωγές που δεν έχουν πού να βάλουν τους ανθρώπους, εκεί δεν ξέρω πια πώς οποιοδήποτε σύστημα υγείας μπορεί να ανταποκριθεί. Μία άνω τελεία, να δούμε το βίντεο με τις μεταλλάξεις. Σε διακόπτω, Λιάννα μου, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ δεν ξεχάσω τη δημοσιογραφική μου φύση. Ακριβώς, ότι πρέπει να ελέγξω το χρόνο. Όταν ξέρω ότι το 80% πεθαίνει εκτός ΜΕΤ. Δεν χαιρετάμε την κυρία Τσολιά. Όταν το 80% που λένε επίσημα τα στοιχεία που δόθηκαν στην Ελλάδα. Το 80% το θανάτων. Θα το απαντήσει συνολικά η κυρία Τσολιά. Οι γιατροί δεν στέλνουν έγκαιρα τους ανθρώπους στα νοσοκομεία. Μένουνε, πεθαίνουν σπίτι τους πολλοί άνθρωποι. Θα το απαντήσει συνολικά. Αφού δούμε το βίντεο με τις μεταλλάξεις, γιατί πρέπει να μας απαντήσει και σε αυτό. Βγήκαν οι εμβολιάδες και είπαν ότι τα καλύπτουν όλα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, είναι και δική σας άποψη, κυρία Τσολιά, ότι τα εμβόλια θα είναι αποτελεσματικά και στα νέα στελέχη, στη μετάλλαξη? 100% βεβαιότητα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά έτσι φαίνεται. Και από πρόδρομα δεδομένα των εταιριών Pfizer και Moderna φαίνεται ότι θα είναι αποτελεσματικά και από προβλέψεις που είχαν γίνει. Όταν εμφανίστηκαν τα στελέχη. Η πιο καλή είδηση από όσα μας έχει πει μέχρι τώρα είναι. Λοιπόν. Ναι, γιατί ο κόσμος τρομοκρατείται. Ακούει, ήρθε ο Βρετανικός, ήρθε ο ένας που είναι πολύ μεταδιδόμενος, που σκοτώνει, που κάνει. Που σημαίνει όμως ότι εμείς εμβολιαζόμαστε και στη δεύτερη δόση, κάνουμε τα τεστ και συνεχίζουμε να προσέχουμε. Μα τεστ. Ακριβώς. Δεν πετάμε τη μάσκα, δεν πετάμε τα μέτρα προστασίας. Ναι, αλλά πείστε και τους γιατρούς να στέλνουν τον κόσμο να κάνει τεστ. Σας οικετεύω. Είμαι αντιμέτωπη καθημερινά με ανθρώπους οι οποίοι είχαν πυρετό και τους είπε ο γιατρός: κάτσε σπίτι και πάρε ένα αντιβιωτικό. Ούτε καν αυτό που είπατε πριν ή κάποιο άλλο. Πάρε αντιβιωτικό και βλέπουμε. Και περνάνε 5, 6, 7, 8 μέρες. Στις 8 μέρες είναι έκρηξη του κορονοϊού και τον άλλον τον πηγαίνουν στο και 5 στο νοσοκομείο. Τα τεστ δεν πρέπει να αυξηθούν? Αυτό ρωτάω χοντρικά. Δεν πρέπει να αυξηθούν σε χώρους εργασίας, να γίνουν υποχρεωτικοί, στα εργοστάσια, να τα πληρώσουν αυτοί που κερδίζανε τόσα χρόνια, να είναι τακτικοί, να είναι παρακολουθήσιμοι, να βγαίνουν συμπεράσματα, να είναι ασφαλείας,
Δηλαδή, όταν μία νοσοκόμα, για παράδειγμα, νοσήσει και μείνει, ας πούμε, μέσα στο νοσοκομείο μία εβδομάδα και θα γυρίσει σπίτι της όταν θα είναι καλά και έχει κολλήσει το σπίτι της, το σπίτι της ποιος θα το απολυμάνει? Λοιπόν, ακριβώς. Η χρήση των τεστ πρέπει να γίνει όλο και περισσότερο. Μπράβο. Αυτό είναι, και είναι μια προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο για συμπτωματικούς ανθρώπους, που εννοείται σήμερα, αν κάποιος έχει συμβατά συμπτώματα, θα πρέπει να το κάνει. Αλλά επειδή κατά μεγάλο μέρος η λίμωξη 40 ή και 50% είναι ασυμπτωματική, πρέπει να πιάνει κανείς και τους ασυμπτωματικούς. Αν γινόταν δηλαδή στα γυροκομεία την ώρα που έμπαινε το προσωπικό μέσα, καθημερινά, rapid test, θα είχαμε γλιτώσει κάποιους ανθρώπους που πεθάνανε. Η απόφαση της Επιτροπής είναι ανατακτά ανά εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες, ανά εβδομάδα να γίνονται τεστ και στους τροφίμους και στους εργαζόμενους στα γυροκομεία, για παράδειγμα. Λοιπόν, επίσης, στο νοσοκομείο. Ανά εβδομάδα τεστ σε όλο το προσωπικό. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση που είμαι σίγουρη ότι είναι στο μυαλό όλων μας. Πότε επιτέλους θα πετάξουμε τις μάσκες, πότε θα αγκαλιάσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, πότε θα αισθανθούμε και πάλι ελεύθεροι? Πιστεύω ότι προς το τέλος του χρόνου θα είμαστε πολύ 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 καλύτερα. Μάλιστα. Τώρα, αν θα μπορέσουμε να πετάξουμε εντελώς τις μάσκες, δεν το γνωρίζω. Στο ίσως τέλος του 21. Μάσκες, ναι. Ναι. Ίσως οι μάσκες θα είναι κάτι το οποίο να μπει στην κουλτούρα μας, γιατί ο κίνδυνος νέων λοιμωγόνων δεν όμως, παραγόντων δεν υπάρχει. Μπορείς να περάσεις το υπόλοιπο, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορείς νομίζω να περάσεις όχι το υπόλοιπο σε αυτό το βαθμό και ούτε με μία μάσκα την, στο πρόσωπό ναι, σου. Όχι. Αυτό όχι. Είναι όσον αφορά την πανδημία, τα χειρότερα αυτή, σενάρια ότι επιστημονικής φαντασίας δηλαδή. Προς το τέλος του χρόνου θα έχουμε πολύ μεγάλη βελτίωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να συνεχίσετε την προσπάθεια. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά εργάζονται νυχθημερών και έχουμε επενδύσει πάνω τους και όλες μας τις ελπίδες. Όχι, αλλά μπράβο. Χορτάσαν, μπράβο. Θέλουν χέρια, μισθούς, δουλειές, βοηθούς, και προσωπικό, μπράβο, λοιπόν, μέσα, επιστημοσύνη, δηλαδή και θέλουν εργαλεία. Είμαι σε θέση αυτά να γνωρίζω πρέπει να δώσουμε ότι τώρα. Το κυρία, μπράβο είναι κυρία πολύ ωραίο πράγμα. Και κυρίως οι άνθρωποι αλλά δεν κοστίζει τίποτα. Στις μονάδες και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το κύμα. Ναι, αυτό. Και είμαι σε θέση να πω με αυτοθυσία, ότι εγκατέλειψε η κυρία Τσολιά μια πολύ μεγάλη καριέρα και ήρθε στην Ελλάδα. Χαίρομαι λοιπόν, που το ακούω, δεν χαίρομαι, το ξέρω, και, στις χαίρομαι Ηνωμένες και για πολλούς Πολιτείες. Άλλους. Ας μην την αφήσουμε λοιπόν μόνο με το χειροκρότημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Κυρία Κανέλη, δεν μπορώ να αφήσω έξω από την επικαιρότητα της εβδομάδας το θέμα με την Εκκλησία. Όλα όσα είδαμε, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για σκηνές σουρεάλ όταν έβλεπε πολίτες, πιστές, κυρίες να έχουν πάρει το σταυρό στα χέρια τους και οι αστυνομικοί να τις κυνηγάνε από πίσω. Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτό που είδαμε. Αυτό που σημαίνει είναι βαθύτερο, είναι ουσιαστικότερο και θέλει ψάξιμο από το σύνολο της κοινωνίας. Mm-hmm. Και αρχίζει από θεμελιώδη πράγματα όπως το τι είναι την Εκκλησία. Στην Ελλάδα, σε ποσοστό συντριπτικό άνω του 95% και το λέω με το χέρι στην καρδιά, η Εκκλησία εκλαμβάνοντας κλήρος. Mm-hmm. Ενώ Εκκλησία είμαστε όλοι. Άρα το πλήρωμα και ο κλήρος μοιράζονται και εκκλησία τις ευθύνες όλοι, ναι, και την άποψη. Ένα. Δεύτερον, θεωρώ ότι η Εκκλησία άργησε πάρα πολύ από την προηγούμενη πανδημία να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο η αγαπητική της διαδικασία, η δογματική της τοποθέτηση και ο τρόπος με τον οποίο συναισθάνεται το πλήρωμά της να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του καιρού, με το πρόβλημα, με την αγωνία, με το φόβο του κόσμου, με την πνευματικότητα, με τη ζεστασιά, με την παραμυθία και όχι με τα παραμύθια. Οι ιεράρχες δεν είναι μεταξύ τους ίδιοι. Αντί να παίξουμε το βίντεο για να κερδίσουμε χρόνο, μπορεί να παίζει χωρίς ήχο πίσω, μας, παρακαλώ, είχαμε τον κύριο Κωνσταμπούλη, αν γίνεται. Είχαμε ιεράρχες με δεδομένες παλαβομάρες. Παλαβομάρες όμως, που θα τις χαρακτηρίζεται παλαβομάρες εντός εκτός κλήρου. Είχαμε ιερείς που εξήρθαν σε ύψη
και προσωπικότητας και χριστιανοσύνης με το λόγο τους, με την καταλλαγή τους, με τις ακριβώς, συμβουλές δηλαδή, τους. Δεν είναι καλό να τους βάζουμε δεν όλους. Δεν υπήρχε λοιπόν. Ένα, άρα ας αρχίσουμε από το να μην γενικεύουμε όλα μαζί αυτά. Πολύ σωστά. Έτσι, ένα το πολύ κρατούμενο. Σωστά. Δεύτερον, είδαμε ό,τι βλέπουμε και στην κοινωνία, μέσα και πάνω, γιατί όπως συμβαίνει στους ένστολους, στους ρασοφόρους, οποιοδήποτε ξεχωρίζει, ακόμα και στους ταξιτζίδες που ξεχωρίζουν τα οχήματά τους από τα υπόλοιπα λόγω χρώματος, είδαμε μία τάση αποδόμησης είτε της μίας άποψης είτε της άλλης, γιατί μπεδευόμαστε με εκείνο το κόμμα στο πίστευε και μία ερεύνα. Δεν είναι το μη εκεί. Στην πράξη όμως, μια κυβέρνηση πώς μπορεί να χειριστεί αυτό το θέμα, που είναι λεπτό, πολύ λεπτό. Όχι, δεν είναι λεπτό. Είναι πολιτικό. Είναι βυζαντινίστικα αντιμετωπισμένο. Είναι ταυτισμένο με το ποιος θα χρησιμοποιήσει την Εκκλησία επικοινωνιακά, είτε εντός είτε εκτός Εκκλησίας. Προσέξτε με πάρα πολύ καλά. Διίδιον όφελος. Μάλιστα. Το έχουμε δει στην Ελλάδα με επισκέψεις σε ναούς και μη επισκέψεις σε ναούς. Με κουβέντες που βγαίνουν, με κείμενα στο διαδίκτυο. Και η Εκκλησία πάσχει όσο πάσχει και ο λαός στη βάση του. Λοιπόν, εμένα το παράπονο μου είναι η έλλειψη ζεστασιάς των πραγματικών χριστιανών απέναντι στο χριστιανό δίπλα τους. Η μακρύ σταυρή, έλεγε η γιαγιά μου, και οι ψεύτικες τελετές και φανφάρες, οι μακροί σταυροί έχουν φάει πολύ κόσμο. Και μην ξεχνάμε κόσμο. Ότι η πίστη είναι μέσα μας. Λοιπόν, θέλω όμως, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο και έρχεται η εκπομπή για την Ευρώπη, θέλω να σχολιάσουμε και Ευρώπη, τα όσα. Αυτή που μας εγκατέλειψε και κάνει παζάρια. Θέλω. Αυτή που αρνείται να μας δώσει που κάναμε ερώτηση. Δεν θα πούμε τίποτα για τον Τραμπ. Κάναμε ερώτηση, μα για το και πώς τον Τραμπ πάει. Κάναμε ερώτηση να μας δώσει τις συμβάσεις με τις εταιρείες. Γιατί αγοράζει με δόση, γιατί έχει βγει στα παζάρια. Συμφωνείς επί τη ευκαιρία. Το ένα εμβόλιο κάνει 1,5, το άλλο κάνει 70, το άλλο κάνει 90. Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ποια? Μια και το έθεσε στο θέμα. Να γίνει Συμβούλιο. Ναι. Για να αποφασιστεί τι. Δεν συμφωνείς. Αφού, λοιπόν, αφού είναι πάμε, όλοι τους, όλοι τους. Να μου πεις, να μου σχολιάσεις αυτά που είδαμε έξω από το Καπιτόλιο και θα ζητήσω από τον Γιώργο Σταμούλη πάλι, πάρα πάρα πολύ ωραία όπως πριν, για να κερδίσουμε χρόνο, να βλέπουμε το βίντεο πίσω μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι, αγαπητοί συνάδελφε, απολύτως αναμενόμενα. Δεν πρόκειται να παραλλάξουν σε τίποτα τον βαθύ διχασμό και την κρίση στην οποία βρίσκεται, όχι η Αμερική, το σύνολο του δυτικού κόσμου. Θες να πεις τώρα είναι ότι σε Τραμπ πολύ και Biden κρίση. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακούστε με, είναι σε πάρα πολύ βαθιά κρίση. Ακούω τριτοκοσμικές χώρες και ακούω τους Αμερικανούς να μιλάνε για μπανανία. Ποιοι? Οι δημιουργοί των δημοκρατιών της μπανανίας. Τις μπανανίες τις έφτιαξαν οι United Fruits και οι Αμερικάνοι. Τις σκηνές που είδαμε δεν είναι συνήθεις. Δεν είναι συνηθισμένες. Όχι βέβαια, είναι. Εσείς τι θυμάστε? Τι ξεχάσατε? Τι το αν μπεις μέσα στο πανεπιστήμιο και αρχίσεις και πυροβολείς και αφήνεις κόσμο έξω. Τι συμβαίνει? Εννοώ στην αλλαγή της ηγεσίας. Εννοώ στην αμφισβήτηση. Στο τελετουργικό λέτε. Εννοώ στην αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Στο τελετουργικό της λέτε. Της εκλογής. Όχι. Ναι, είναι η αμφισβήτηση σε χώρα του αποτελέσματος της εκλογής. Μα σε ποια, για ποια είναι χώρα μιλάμε? Είναι βασικό στοιχείο σεβασμού της δημοκρατίας. Μισό λεπτό. Το να σέβεσαι το εκλογικό αποτέλεσμα. Μιλάμε για μια χώρα της οποίας ο άνθρωπος πρόεδρος που κατήργησε τη δουλεία δολοφονήθηκε. Ο νόμος για τη δουλεία έκανε 100 χρόνια να εφαρμοστεί. Τώρα που μιλάμε για Black Lives Matter, έχουμε ξεχάσει τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και οποιοδήποτε ηγετίσκος από τον Μπολσονάρου μέχρι και δεν ξέρω εγώ το Φουφουτό, μόλις του καπνίζει, βγαίνει απάνω και λέει «I have a dream». Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι σάπιο το σύστημα μέχρι τα μπούνια. Για να ξεφύγουμε από το λεκέ της Μόνικας Λεβίνσκι, βομβαρδίστηκε, κομματιάστηκε, διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία. Βομβαρδίστηκε η Γιουγκοσλαβία για να ξεπεραστεί το σκάνδαλο της Μόνικας Λεβίνσκι. Εμένα ο τρόμος μου είναι αυτή τη στιγμή για να ξεπεραστεί αυτή η εικόνα, ποιος θα βομβαρδιστεί την επόμενη φορά. Και αν θα ανοίξει το Ιράν μια ώρα αρχίτερα, και
και αν θα μπούμε σε πυρηνικούς ανταγωνισμούς. Φτού και από την αρχή. Θεωρείς λοιπόν ότι οι εικόνες που είδαμε θα έχουν επιπτώσεις στη διεθνή. Όχι, εμένα μου γέννησε μια απορία. Όχι απλώς θα έχουν επιπτώσεις. Πρέπει και οφείλουν να έχουν επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο για να αρχίσει να συνειδητοποιεί. Μάλιστα, λοιπόν. Σε ποιανού τα χέρια είναι τα πυρηνικά. Και γιατί η χώρα μου εμένανε, πρέπει να συζητάει αν θα φιλοξενήσει τα πυρηνικά του, των Αμερικανών που πρέπει να φύγουν από το Ιντσιρλίκ γιατί δεν έχουν καλές σχέσεις και να μου τα φέρουν στον Άραξο. Όταν έχω δει τέτοια πράγματα και διάφορους, μην πω τώρα, κουνημένους στον εγκέφαλο, φασιστοειδή, δεν είναι παλαβή, είναι φασίστες. Είναι φασίστες, είναι ρατσιστές, είναι Κουκλουτς Κλάν, είναι όλοι αυτοί που μπήκαν εκεί μέσα. Λιάννη, εάν στη θέση αυτονών μπουν με άλλη προβιά κάποιοι άλλοι, θα σου θυμίσω ότι μέχρι σήμερα συζητάνε για σοβιετισμό. Εδώ να είμαστε να το θυμηθούμε. Αν σου ζητήσω να μου σχολιάσεις με μία κουβέντα, και ξέρω ότι έχεις τη δημοσιογραφική δυνότητα και την πολιτική, τον ανασχηματισμό, γιατί δεν έχουμε σχεδόν καθόλου χρόνο, σουβλακερί χωρίς κρέας. Δεν σε εντυπωσίασε. Μάλιστα. Καθόλου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ από καρδιάς που καλή χρονιά να τα έχουμε. Καλύτερα μας ανοίξαμε, χρόνια. Ανοίξαμε, ανοίξαμε μαζί, Λιάννα. Άνοιξε μια βεντάλια, άνοιξε μια συζήτηση, μια παράκληση. Τώρα που ο κόσμος είναι κλεισμένος, αν μου επιτρέπεις να την πω σαν ευχή, ας αρχίσει να μιλάει στα σοβαρά για την επόμενη του μέρα. Όχι με την έννοια της λοταρίας, τι θα μου εξημερώσει και τι θα μου έρθει. Αλλά τι μπορεί ο ίδιος να κάνει μαζί με τους άλλους ανθρώπους, ώστε η επόμενη του μέρα και να του ανήκει και να είναι δικιά του και να είναι καλύτερη και να μάθει να ακούει αυτούς που τον νοιάζονται, για να μπορεί να διδαχθεί και να διδάξει και τα παιδιά του πώς να νοιάζονται για τους άλλους. Γιατί ο καθένας μόνος του τον κόσμο δεν μπορεί να τον αλλάξει. Όλοι μαζί, αν μπορούμε, το αποφασίσουμε, τον μπορούμε. Μπορούμε. Είναι ωραίο αυτό που είπες, να το κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε ως υποθήκη για το 2000. Δεν είναι κατά ανάγκη μόνον κομμουνιστικό. Είναι, Λιάννα. Απολύτως. Δεν είναι μόνον κομμουνιστικό. Άμα πάει στη φιλανθρωπία, χάνεται μαζί με τον φιλάνθρωπο. Λοιπόν. Άμα μείνει στον κομμουνισμό, είναι ιδεολογία και αλλάζει. Και αν είναι στάση ζωής, αντιμετωπίζει τη βαρβαρότητα. Μπορεί να κυριεύσει όλη την κοινωνία, λέω εγώ.